δεν το έχω ξαναπεί, τη θεωρώ ένα μαχαίρι με δύο όψεις στη μάσκα. Απ' τη μια χρησιμοποιείται για καλό σκοπό, στα νοσοκομεία μας, από τους γιατρούς μας, τις νοσηλεύτριές μας, στα μικρά παιδάκια με τις ασθένειες που αφορούν την άμυνά τους, σας θυμίζω παιδιά από ογκολογικές μονάδες, ώστε να μην εκτεθούν στα μικρόβια. Και τώρα για λίγο εύχομαι καιρό στις κοινωνικές μας δραστηριότητες. Θα μας προφυλάξει, ώστε να μην αναγκαστούμε να πάρουμε πιο δύσκολα μέτρα. Πάντα σαν υποστήριξη στα άλλα μέτρα, σε αυτά τα μέτρα που όλοι ξέρετε. Πάντα στο μέτρο του δυνατού, στην τήρηση της απόστασης, του περιορισμού των ελεύθερων επαφών μας με κάποια συγκεκριμένα άτομα, του κύκλου μας μόνο, ώστε να μπορούμε να ενεργήσουμε γρηγορότερα, αν εμφανιστεί ένα κρούσμα στον κύκλο μας. Απ' την άλλη μεριά, είναι ένα αναγκαίο κακό. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε, να την εκμεταλλευτούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ένα δικό μας προσωπικό απαγορευτικό. Ένα προσωπικό lockdown. Αυτό πρέπει να γίνει παρά τα επιχειρήματα εναντίον της. Επιστημονικά επιχειρήματα, όπως ο κίνδυνος μιας ψεύτικης αίσθησης ασφάλειας, κακής χρήσης. Θυμάστε, τα είχα κατανομάσει στο παρελθόν. Όχι γιατί άλλα έλεγα τότε και άλλα λέω τώρα. Απλά, οι οδηγίες άλλαξαν των διεθνών οργανισμών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στήριξαν άλλη προσέγγιση με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Και η Επιτροπή μας, η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και των Επιδημιολόγων, υιοθέτησε τη νέα προσέγγιση. Ακόμα και τότε πρέπει να σας πω ένα μυστικό. Φάνηκε η δημοκρατικότητα στην Επιτροπή μας. Είχαν μοιραστεί οι γνώμες μεταξύ μας και οι τοποθετήσεις μας, κάτι που ο κόσμος δεν το γνώριζε. Αλλά εμένα προσωπικά με ανακούφιζε. Μου έδινε μια ελευθερία στη σκέψη, γιατί γνώριζα πως ακούγονται όλες οι απόψεις, πως δεν έχουμε χάσει την ικανότητα να συζητούμε και να κρίνουμε με κριτήρια επιστημονικά. Άλλωστε οι επιστήμονες εισηγούνται, η πολιτεία αποφασίζει, ο κόσμος όμως εφαρμόζει. Και τα μέτρα κρίνονται και από την εφαρμοσιμότητά τους. Οι μεγάλοι, ας κάνουμε σωστότερη χρήση της μάσκας, ας δώσουμε τα παράδειγμα στα μικρά παιδιά, αλλά ας είμαστε πιο ελεύθεροι και επικεντρωμένοι στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και όχι στην υποχρεωτικότητα του μέτρου. Μήπως το ίδιο και η ίδια στρατηγική με τη μάσκα δεν θα έπρεπε να ισχύει και για άλλες δραστηριότητες και καθημερινές μας συνήθειες που έχουν σχέση με τη διατροφή μας, με την άθληση, με την υπόλοιπη υγεία μας.